Γεια χαρά σε όλους, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Farming Simulator 22 μαζί με τον μικρό Μήτρο. Σήμερα έχουμε αρκετές κενές δουλειές σαν Μήτρος. Έχουμε να βάλουμε τα πρόβατα, τα πρώτα μας μεγαλόσωμα ζώα στη φάρμα μας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να δείτε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και έχουμε να κάνουμε κάποιες άλλες δουλειές εκεί στα χωράφια μας, να τα περιποιηθούμε, να τα έχουμε έτοιμα για θέρισμα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και άμα δεν θέλετε να χάσετε επόμενα επεισόδια με Farming Simulator 22, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφούλα, ότι έχετε πατήσει καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση όταν ανεβαίνει νέο επεισόδιο. Τώρα θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, αφήστε ένα like και πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Να ακολουθήσει λίγο το μήνυμα από το χορηγό μας και να μπούμε κατευθείαν στο σημερινό επεισόδιο. Ακολουθεί μήνυμα από το χορηγούλι αυτού του βίντεο, eneba.com. Τσέκαρε τα link στην περιγραφή για παιχνίδια σε καταπληκτικές τιμές. Στην Eneba θα βρεις παιχνίδια για PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch και όλες τις πλατφόρμες. Επίσης θα βρείτε δωροκάρτες για PlayStation που τρέχουν ήδη εκπτώσεις, όπως και για Xbox. Και μπορείτε να βρείτε και τρομερές εκπτώσεις και διάφορα άλλα παιχνίδια. Αγοράζοντας το παιχνίδι, να χρησιμοποιήσετε το κωδικό UNBOXSERIOUS για 3% εκπτωσούλα. Αχ, να φτιάξουμε λίγο το καφεδάκι μας για να πάμε να στρωθούμε λίγο στη δουλειά. Καλημέρα παιδιά, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε βγάλει 8 κουτιά με soy drink. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, λίγα ακόμα μέσα. Soy drink έχουμε 2.700 αποθηκευμένα ακόμα μέσα. Το λάδι μας τελείωσε, οπότε έχουμε κοντά στα 6.000 λίτρα λαδάκι. Mix salad έχουμε 2.500 λίτρα. 2.500 λίτρα έχουμε και tomato sauce. Έχουμε και pig food, έχουμε και premium potato, έχουμε πραγματάκια να πουλήσουμε με λίγα λόγια σήμερα. Εδώ όμως να δούμε τα... οι ελίτσες μας πάνε καλά. Δεν βλέπουν να έχουν καρπό πάνω, αλλά βλέπετε κάτω στο growth. Μας έλεγε παλιά, πριν και στον προηγούμενο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι withered. Τώρα μας λέει ότι είναι growing. Οπότε το χειμώνα το λέει withered, ότι και καλά είναι ξεραμένες. Και την άνοιξη, όταν μπαίνει για τα καλά η άνοιξη, Απρίλιο τώρα δηλαδή, Μάιο, Μάρτιο, Απρίλιο, δεν το είδα το Μάρτιο. Λέει ότι να κάνουν growing. Εδώ έχουμε κάποια πραγματάκια, αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Σε αυτό το χωράφι έχουμε το τέλειο γιλ που μέχρι στιγμής. Μπορούμε να ρίξουμε και λίπασμα και να πάμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε κάνει rolling όλο το χωράφι. Όμως, το προηγούμενο βίντεο, στο τέλος, είχα αφήσει έναν εργάτη να κάνει rolling και το από εκεί το χωράφι, το 42, το μεγάλο. Έφτασε μέχρι τη μέση. Εγώ βγήκα και ξέχασα να το κάνω rolling. Πέρασε ο μήνας, βγήκαν τα φυτά και τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε rolling. Το μισό, έχουμε το μισό με 63% yield bonus και το άλλο με 61% με 60%. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, είναι 3% bonus, δεν μας πειράζει. Αλλά δεν είχαμε δει ότι χρειαζόταν και lime. Και lime να πεις δεν είχαμε ρε παιδιά, έχουμε πόσο lime στην αποθήκη, έχουμε 50.000 σχεδόν λίτρα lime. Κακό αυτό που δεν του ρίξαμε lime, δεν το πρόσεξα κιόλας εγώ τι ήθελε lime πριν το σπείρουμε, να ρίχναμε lime. Δεν το είχα δει. Οπότε θα έχουμε λίγο ένα πιο απεριποίητο χωραφάκι εδώ. Όχι απεριποίητο, απλά δεν θα έχει lime και δεν θα έχει το μισό rolling. Το από εδώ είναι τέλειο. Αυτό να δούμε σήμερα τι θα το κάνουμε. Θα το βάλουμε τίποτα wheat να ταΐζουμε και τις κότες, αλλά μέχρι στιγμής έχω αρκετό σωσιλό. Και θα ρίξουμε μια ματιά πόσο έχουμε στο μαγαζί με το ψωμί. Έχουμε 17.000 λίτρα μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στο φούρνο. Και έχω και στο μήλο έχω αλεύρι. Εδώ να ρίξουμε μια ματιά πόσο έχουμε. Έχουμε 36-37.000 λίτρα. Έχουμε αρκετό εδώ. Οπότε μου φτάνει και άνετα. Το ρόλερ να το βάλουμε εδώ δίπλα στο ψεκαστικό μας. Ωραία. Μετά θα πάμε να βάλουμε τα ζωάκια μας, παιδιά. Τα ζωάκια, τα πρόβατα θα μπουν σήμερα. Έριξα μια ματιά το πρωί. Επάνω στο πέν εκεί που τους έχουμε, στο γρασίδι. Και το γρασίδι έχει γίνει τεράστιο. Έχει φτάσει στο καλύτερο growth state που μπορούμε να το μαζέψουμε. Θα βγάλουμε πάρα πολύ γρασιδάκι εκεί. Θα δούμε τι θα το κάνουμε. Θα βάλουμε πρώτη παρτίδα να έχουμε γρασίδι για τα ζώα. Και από την επόμενη φορά, γιατί μετά από 2-3 μήνες το ξαναθερίζει στο γρασίδι, θα το έχουμε να το κάνουμε silage και να πάμε να το πουλάμε. Θα βγάλουμε και από εκεί χρήματα. Με λίγα λόγια. Τα ζώα θα τα βάλουμε. Θα πάμε να νοικιάσουμε ένα τρέιλεράκι και θα πάμε να τα μεταφέρουμε εμείς να μην πληρώνουμε μεταφορικά. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλα τα μεταφορικά, αλλά θέλω έτσι για το καλό έτσι να τα μεταφέρουμε εμείς τα πρώτα μας ζώα. Να δω που είναι και ο animal dealer εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ρίξουμε για μια ματιά πόσο έχουμε σε αλεύρι στο φούρνο. Έχουμε 2.500 ακόμα, οπότε αν θέλουμε να συνεχίσουμε και το ψωμί κι άλλο, θα χρειαστεί να βάλουμε φέτος σιτάρι. Ο animal dealer είναι εδώ πέρα παιδιά, αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι, livestock market hobelero. Οπότε θα πάμε μέχρι εκεί.
Θα πάμε πρώτα το μαγαζάκι μας να πάρουμε ένα τρέιλερ. Να νοικιάσουμε ένα τρέιλερ μάλλον, δεν θα το αγοράσω γιατί μετά δεν θα έχω να βάλω κάποια άλλα ζώα για το κοντινό μέλλον. Οπότε δεν θα μας χρειάζεται κιόλας. Θα δώσω 30.000 έτσι απλά για να μεταφέρω μια φορά τα ζώα, δεν λέει. Θα τα πληρώσουμε με ένα πόσο θα μας πάρει το ενίκιο. Θα κάνουμε 1-2 μεταφορές όσο χρειαστεί. Και μετά θα το γυρίσουμε πίσω και άμα χρειαστεί ξανά το ξαναενοικιάζουμε. Πάμε εδώ Animal Transport και έχω αυτά τα 2 θέλω. Αυτά τα 3 μπορώ να πάρω. Αυτό παίρνει μέχρι 10 πρόβατα. Αυτό παίρνει μέχρι 22 πρόβατα. Και αυτό 15. 35.000. Κάνουμε custom. Θα βάλουμε Separation Fences. Τι είναι αυτό? Ένα εδώ. Separation. Χωρίζει τα ζώα. Τι εννοεί? Μπορώ να κάνω lease, αυτό είναι 1000 ευρώ, τίποτα. Με 1000 ευρώ, ούτε τα μεταφορικά για τα... να μας τα φέρανε μόνοι τους δεν είναι. Θα γλιτώσουμε λίγα λεφτά, πιστεύω. Έλα, έλα, έλα πίσω, έλα, 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 όπα. Πιστεύω εδώ είμαστε κομπλέ, να το κοτσάρουμε. Λίγο πίσω θέλει, όπα, τώρα είμαστε εντάξει. Ακριβώς το έφερα, ρε φίλε. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, να το δούμε. Είναι αυτό το τρελεράκι. Θα μπουν τα ζωάκια μας μέσα εδώ. Λογικά κατεβαίνει αυτό, ανοίγουν οι πόρτες και τα βγάζεις μέσα στο pen ή τα φορτώνεις. Οπότε το σηκώνουμε, κλείνουμε πόρτες και σηκώθηκε πάνω η ανάρτηση. Να δούμε από πού πάμε για τα ζώα. Μπορείς να πας από εδώ και να βγεις από το grain mill να βγούμε κατευθείαν κάτω. Τέλεια. Οπότε το ξέρουμε τον δρόμο. Τέλεια, φύγαμε. Θέλω να δούμε... αν μπορώ σήμερα ακόμα να βάλουμε sunflowers ακόμα. Αν γίνεται να βάλουμε και το άλλο το χωραφάκι, θα το δω αν θέλω έτσι. Αλλά λέω να βάλουμε κάτι διαφορετικό στο άλλο το μικρό το χωραφάκι. Δεν αξίζει τώρα sunflowers κι άλλα. Θα βάλουμε τα δύο τα χωράκια τα μεγάλα, θα βγάλουμε αρκετό. Και θα βγάλουμε και αρκετό sunflower. Και μετά θα το πάμε για λαδάκι όπως είπαμε. Οπότε εδώ στη γέφυρα αυτήν περνάμε απέναντι και μετά εμείς ξαναγυρνάμε από εδώ. Και περνάμε από τη γέφυρα ξανά και το κόβουμε πάνω εδώ στα μαγαζιά. Όλη αυτή είναι το μαγαζί μας. Δεν είναι το μαγαζί μας. Το pen για τα πρόβατα. Δεν είναι και πολύ μακριά. Μετά έχουμε να κάνουμε και άλλες δουλίτσες. Έχουμε να κάνουμε μόου σήμερα. Οπότε έχουμε να κάνουμε και μπάλιασμα. Και να κάνουμε και windrower. Θα πάρουμε ένα windrower να κάνουμε τις σειρές. Οπότε έχουμε αρκετή δουλίτσα. Πάμε να σωθούμε λίγο. Τα είχα ξεχάσει αυτά. Είπα μόνο, νόμιζα ότι είχαμε μόνο τα προβατάκια. Και κανονικά μήπως έπρεπε πρώτα να κόψω το γρασίδι, να τους βάλω, αλλά δεν πειράζει, θα περιμένουν λίγες ωρίτσες να τελειώσω εγώ τα πραγματάκια εκεί που έχω και μετά να τους βάλω και φαγητό. Εδώ μπροστά πρέπει να είναι αυτό εδώ πέρα, στο δεξί μας χέρι. Εδώ είμαστε. Θα το φουλάρω δύο φορές στο τρέιλερ και πιστεύω θα είμαστε κομπλέ. Μετά από κάποιους μήνες αρχίζουν και να παραώνται. Οπότε θα έχουμε και δικά μας πρόβατα, δικά μας παραγωγή. Λοιπόν, να το κάνω, κλείσουμε λίγο το δρόμο εδώ τώρα, δεν πειράζει. Να βάλω λίγο το φορτηγό εδώ πίσω. Να μου τα φορτώσουν κατευθείαν τα παιδιά. Να το κατεβάσω και λίγο, να ανοίξω και τις πόρτες. Ένα λεπτό παιδιά. Ωραία, το έχουμε εδώ. Και θα βάλουμε όχι αγκούς αγελάδες, όχι γουρούνια, θα βάλουμε προβατάκια. Λοιπόν παιδιά, λέω εδώ πέρα να βάλουμε μερικά πρόβατα και να βάλουμε και μερικά μαύρα και μερικά άσπρα, κάπως έτσι το παίξουμε. Τα βάλουμε 15. 15 άσπρα πρώτα. Αν τα βάλω μπάι τώρα θα μου τα πάει στο σπίτι ή θα μου τα βάλει εδώ? Θα μου τα πάει εδώ λογικά που βλέπω εδώ πέρα το τρέιλεράκι, μπάι. 7300, μια χαρά είμαστε. Τα βάλει στο τρέιλερ. Οπότε τα έχουμε εδώ τα προβατάκια, τα βλέπετε μέσα. Μας τα φορτώσανε. Τώρα εδώ τα έχουμε λίγο στριμωγμένα μέσα και δεν κουνιούνται και τόσο, δεν είναι και τόσο ευχαριστημένα. Μόλις θα πάμε στο pen τους θα αρχίζουν να πετάνε, θα το δείτε. Μην νομίζετε ότι είναι ψεύτικα. Όχι, όχι, δεν είναι ψεύτικα. Λοιπόν, να δούμε, μας έχουν κλείσει και τα παιδιά τώρα εδώ πέρα. Σας είπα, ένα λεπτό μην με στριμώχνετε για να μπορώ να γυρίσω κι εγώ, να φύγω. Ωραία, τώρα από εδώ, θα πηγαίνω από δεξιά. Περνάμε απέναντι και όλο το κόβουμε τώρα δεξιά μέχρι τα μαγαζιά. Μετά μια ευθεία, ή μπορώ να πάω και από εδώ, αλλά δεν με συμφέρει και τόσο γιατί ανοίγει από εδώ. Εγώ θέλω να πάω από την άλλη μεριά. Οπότε, όπως είμαστε εδώ, πάμε να δούμε λίγο τη μεταφορά. Θα μεταφέρω λίγο τα προβατάκια στο
στη φάρμα, θα το δούμε λίγο σε timelapse. Να πάμε να ξαναφέρω άλλο ένα δρομολόγιο και θα τα πούμε μόλις μεταφέρω και τα δύο δρομολόγια στο pen. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο δεύτερο δρομολόγιο με τα προβατάκια μας. Τα πρώτα ζωάκια είναι μέσα, τα άσπρα. Τώρα θα βάλουμε και τα δεύτερα, τα μαύρα. Ψάχνουν να βρουν φαγητό να φάνε. Θα τους ρίξουμε τώρα φαγητό σε 10 λεπτά. Πιστεύω θα είμαστε κομπλέ. Ελπίζω να μην μας πάθουν τίποτα. Να κάνουμε μια πίσω εδώ, πρέπει να τα βάλουμε. Που είναι η πόρτα, άμα είχατε δει και πριν, εδώ τα άφησα. Έλα, σε παίρνει άνετα. Να ανοίξω και να δούμε τώρα αν είμαστε εντάξει εδώ πέρα ή πρέπει να τα φέρω λίγο πιο πίσω. Μια χαρά πιστεύω θα είμαστε. Είμαστε κομπλέ. Move to Hansberry και είμαστε 30-65. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα πρόβατα αν θέλουμε, αλλά προς το παρόν θα αφήσουμε τα 30 και αν χρειαστεί κάποια άλλη στιγμή θα βάλουμε και άλλα. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα γέμισε, φαγητό δεν έχουνε. Θα τους βάλουμε σε πάρα πολύ λίγο. Δεν ξέρω να βάλω και άλλα, λέτε, να βάλω άλλα 15, να πάμε στα 45. Το μετάνιος θα βάλω άλλα 15 παιδιά για να παράγουμε συνέχεια τώρα μαλλί, γιατί στην αρχή είναι 30, τα 15 παραπάνω σου βγάζουν αρκετό μαλλί παραπάνω. Όπως βλέπετε και το γρασιδάκι εδώ πέρα είναι έτοιμο για κόψιμο στο καλύτερο, grade, στο καλύτερο growth state. Το είχαμε αφήσει να γίνει full. Θα μαζέψουμε και το γύρω γύρω, θα μαζέψουμε αρκετό γρασιδάκι πιστεύω. Και αυτό που έχουμε σπείρει εμείς βγάζει πάρα πολύ γρασίδι. Μην ξεχνάμε γιατί είναι σπαρμένο γρασίδι, δεν είναι απλό έτσι γρασιδοχόραφο. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε είχα παραγγείλει εδώ πέρα το mower, το John Deere, αυτό που χρησιμοποιούμε και στο ράφα που παίζουμε μαζί εναντίον το ράφα. Έχω πάρει αυτό το mower, το John Deere, που κοστίζει 15.000. αφαιρέθηκαν και από το λογαριασμό όπως βλέπετε, 15.000. και θα χρειαστούμε και ένα windrower. Τώρα βάλουμε και το PTO και τα καλωδιάκια. Θα το παραγγείλω και το Windrower. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι πολύ φθηνό, είναι 6,5 μέτρα. Είναι ακριβώς όσο είναι και ο mower, πόσο είναι, 6,5 κάπου εκεί είναι και αυτός, 6,2 και 6,5 είναι το τέτοιο, μια χαρά, το Windrower. Οπότε πάμε εδώ με 1.300 ευρώ, παίρνουμε 6,5 μέτρα Windrower, πολύ κομπλέ. Και έχει και design color άμα θες, και με 1.300 ευρώ, τίποτα. Το πήραμε και αυτό, είναι αυτός εδώ πέρα. Μοντάκι είναι ο συγκεκριμένος, τον βρήκα, τον έβαλα. Πιστεύω θα μας κάνει τη δουλειά μας όπως πρέπει. Τώρα φύγαμε κατευθείαν να πάμε να κόψουμε λίγο το γρασίδι. Και μετά έχουμε να μεταφέρουμε και το μπέιλερ. Μπορώ να κάνω το μπέιλερ, να το μεταφέρω με άλλο ένα αμαξάκι. Με αυτό εδώ πέρα, π.χ. Να βάλω έναν εργάτη να μου το φέρει πάνω, να μην καθυστερούμε καθόλου. Να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Οπότε, έλα πίσω. Κομπλέ πιστεύω είμαι εδώ. Βάλε PTO και αυτά και φέρτο μου. Φέρτο μου απλά εσύ εδώ πέρα και εγώ θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Εμείς μεταφερόμαστε τώρα πάνω να αρχίσουμε να κόβουμε λίγο το γρασιδάκι. Δεν θα μας πάρει και πάρα πολύ ώρα. Μικρό χωραφάκι είναι. 6,2 μέτρα όπως είδατε το mower. Οπότε κάτι θα κάνουμε γρήγορα. Και έχω και αρκετές παλέτες με ψωμί που πρέπει να πουλήσουμε. Έχουμε 5 με 7 παλέτες. 7 με 6 παλέτες. Θα βγάλουμε αρκετά φράγκα από εκεί. Ξαπάμε πάνω από 100 και χιλιάδες. Έχουμε και άλλα πράγματα να πουλήσουμε στο σπίτι. Οπότε θα δούμε αν τα προλάβουμε σήμερα. Αλλιώς θα τα πουλήσουμε όλα στον επόμενο μήνα. Και προς τον Ιούνιο εκεί είναι και το λαδάκι στην καλύτερη τιμή του. Οπότε πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Μην το ξεχάσουμε καθόλου. Μην το ξεχάσουμε και πάθουμε κανένα ήλα και δεν το πουλήσουμε στην καλή τιμή. Ωραία, σχεδόν έφτασα εγώ. Ο εργάτης να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Έρχεται και αυτός, πέρασε εδώ.
το μαγαζί, βλέπετε είναι πιο πέρα το μαγαζί, εκεί στρίβει στη στροφή. Α, δούμε, θα τα καταφέρει. Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε όσο περισσότερο γίνεται, δηλαδή και αυτό εδώ πέρα, άμα μπορώ το πάρω, θα το πάρω. Να βγάλουμε full. Κατεβάζουμε και ξεκινάμε το μηχάνημα, το παίζει, το παίρνει. Το παίρνει, αλλά παίρνει από μέσα, δεν το παίρνει απ' έξω, οπότε θα το βάλουμε πιο μέσα για εμείς. Γιατί δεν βγάζει όσο πρέπει να βγάλει και βγάζει τόσο λίγο. Πιστεύω να φάμε κανιά νύλα. Εδώ προς τα μέσα που είναι το γρασίδι δικό μας, το παίρνει όλο. Κάνουμε ένα headland καλό εμείς εδώ πέρα και δίπλα στα προβατάκια μας και εδώ δίπλα στα δέντρα και θα μαζεύουμε σιγά σιγά. Από εκεί δεν ήταν δικό μας ακριβώς όλο, γι' αυτό και έβγαζε λίγο. Εδώ που βλέπετε μαζεύει full και όσο πάμε προς τα μέσα είναι και πιο πυκνό. Θα μαζέψουμε αυτό εδώ πέρα όσο βγάλουμε τώρα, τι να κάνουμε με το headland. Μέσα θα βγάλουμε όσο πρέπει. Τώρα δεν ξέρω αν αξίζει τώρα να το κάνουμε αυτό. Εδώ βγάζει λίγο παραπάνω. Πρέπει να μπαίνει από τους άμνους και μέσα, από ό,τι κατάλαβα. Εδώ στην άκρη μπορεί να μας αφήνει και να το μαζέψουμε κιόλας. Και αν μας μείνει έτσι, θα το τσεκάρουμε μετά. Αλλά για να με αφήνει να το κόβω, λογικά θα με αφήνει να το μαζέψω κιόλας. Έλα, πάμε λίγο γρήγορα για να ταΐσουμε λίγο και τα προβατάκια μας, παιδιά. Γιατί μυστικά δεν κάνουν τίποτα, δεν παράγουν και δεν ανεβαίνει και το health τους, οπότε δεν παράγουν και το μαλλί. Τώρα πάμε εδώ στο πυκνό, το καλό. Αυτό είναι. Αυτό είναι γρασίδι. Αυτό είναι γρασίδι. Έτσι. Εδώ εμείς θα βάλουμε και αυτό, να το έφερε ο βοηθός. Να το κοτσάρουμε και το windrower, να το φέρουμε πάνω. Έλα, έλα. Τέλεια. Και εμείς συνεχίζουμε λίγο εδώ πέρα να τελειώσουμε το μοου. Και όπως βλέπετε, παιδιά, τελειώσαμε το γρασιδάκι. Έλα, το πάρουμε με τη μία αυτό εδώ πέρα, μην ξαναγυρνάω. Κομπλε. Λοιπόν, τώρα μαζεύουμε, το σηκώνουμε λίγο εδώ το mower. Το μαζεύουμε ταυτόχρονα και θα φτιάξουμε ένα υποστεγάκι εδώ πέρα στη φάρμα. Δίπλα εδώ στην ακρούλα, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που βλέπετε εδώ δεξιά μας. Για να έχουμε τα μηχανήματα εδώ πέρα, το mower και αυτά θα χρειάζεται μόνο εδώ πέρα. Οπότε και το windrower, να μην τα μεταφέρουμε κάτω στη φάρμα και τα μεταφέρουμε συνέχεια πάνω, να ερχόμαστε με ένα τραχτεράκι και να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ πάνω άνετα. Οπότε προς το παρόν το αφήνω αυτό εδώ, ξεκοτσάρουμε. Πάμε να κοτσάρουμε τώρα το windrower ή θα αφήσω το windrower όπως είναι έτοιμο με το βάλτρα, το μικρούλι, και θα κοτσάρουμε απλά το mower, το belt, να τον έχουμε για μετά. Και το belt θα αφήσουμε εδώ πέρα και άμα χρειαστεί να κάνουμε κανένα straw belt, θα έρθουμε να τον πάρουμε. Γιατί κυρίως θα κάνουμε γρασίδια. Άμα τους σβήσεις δεν πιάνουν τα φρένα. Κυρίως θα κάνουμε γρασίδι κόψιμο εδώ πέρα. Οπότε, γιατί να το κάνουμε τα δρομολόγια. Αυτά εδώ είναι το windrower, παιδιά. Το κάνεις έτσι, πέφτει. Εδώ το πιάνουμε μια αλυσίδα. Βλέπετε. Μετά τη βγάζεις την αλυσίδα και πέφτει κάτω αυτό. Κόμπλε. Και όπως είναι εδώ, το κατεβάζεις και πιστεύω με αυτόν τον τρόπο τα βάζεις σε μια σειρά όλα. Λίγο περίεργο. Όχι, εντάξει, μια χαρά πάει. Μια χαρά και το κάνει swath πίσω και περνάμε μετά με τον μπέιλερ και κάνουμε τη δουλίτσα μας άνετα. Μπορούσα να είχα πάρει και κάτι άλλο όπως είχαμε πάρει με το ράφα που το είχαμε έτσι μπροστά, αλλά το βολεύει λίγο καλύτερα αυτός ο τρόπος και ας το έκαναμε δύο δουλειές ταυτόχρονα με το άλλο τρόπο που είχαμε μπροστά το windrower και πίσω αυτό. Αλλά με αυτόν τον τρόπο πας εδώ και μετά απλά γυρνάς και μαζεύεις τις σειρές και δεν παλεύεις τώρα να τα αλφαδιάζεις εκεί να πιάσεις όσο πρέπει και τέτοια. Πάει απλά ο μπέιλερ και το ρουφάει. Γιατί με το άλλο έχανα και λίγο πίσω στη στροφή. Τώρα με αυτόν τον μπέιλερ δεν ξέρω που έχουμε, αν χάνουμε. Αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χάνουμε σχεδόν τίποτα. Δεν βλέπω εδώ. Ωραία, πάμε.
Θα βγάλουμε αρκετό γρασιδάκι. Πιστεύω θα βάλω μεγάλες μπάλες, τις 180, γιατί θα είναι η πρώτη παρτίδα γρασίδι-γρασίδι. Οπότε θα δούμε και πόσα λίτρα θα βγάλουμε. Πιστεύω κάνα 50.000 θα τα βγάλουμε σίγουρα. Το είχαμε και περιποιημένο εδώ πέρα το γρασίδο-χόραφο, οπότε θα βγάλει και λίγο παραπάνω. Πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία εδώ πέρα, λίγο σε timelapse, θα τελειώσουμε λίγο γρήγορα γιατί έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Παιδιά, μπορώ να πω ότι ο συγκεκριμένος Windrower είναι αρκετά καλός. Τώρα εδώ πιάνω δύο σειρές, δεν με πειράζει, το πέταξε λίγο πιο μέσα. Αλλά το τελειώσαμε κιόλας εδώ το χωραφάκι. Λοιπόν, να το μαζέψω, θα το μαζεύει κάπως έτσι. Βάζει και την αλυσίδα και τσεκάρετε εδώ πέρα πόσες σειρές έχουμε δημιουργήσει. Η κάθε σειρά είναι με 6,5 μέτρα, οπότε θα είναι και αρκετό γρασιδάκι μία σειρά. Θα το αφήσουμε γι' αυτό δίπλα εδώ στο mower, μέχρι να φτιάξουμε ένα υπόστεγο. Θα ψάξω να δω άμα έχω κάποιο μικρό και σχετικά φθηνό, γιατί δεν θέλουμε κάτι το extreme εδώ πέρα, απλά ένα υπόστεγο να τα στεγάζω αυτά τα μηχανήματα θέλουμε. Λοιπόν, εδώ βγήκανε τα καλώδια και αυτό. Σβήνω εδώ το μηχάνημα και πάμε εδώ στο McCormick μας. Έλα, κομπλέ, ακριβώς το φέραμε παιδιά, τσεκάρετε λίγο. Ακριβώς εδώ στον πύρο, παπ, σηκώθηκε και μπήκε. Και βάλαμε και το τέτοιο και κομπλέ. Λοιπόν, να ρυθμίσουμε, έχει straw μέσα, οπότε τώρα αυτό θα μας το βγάλει straw, είναι μεγάλες μπάλες straw, οπότε μπορεί να βγάλει την πρώτη μπάλα straw. Δεν το είχαμε υπολογίσει αυτό, όχι, το άλλαξε σε γρασίδι κατευθείαν με το που το πήρε γρασιδάκι. Το άλλαξε σε γρασίδι από ό,τι φαίνεται, grass, 180, είναι κοντά στα 7.000, 7.500 λίτρα. Πάμε να το δούμε λίγο, εδώ παίρνει λίγο γιατί είναι το έξω το γρασίδι. 7.500 λίτρα. Έλα. 7.500. Κάπου εκεί είμαστε. 7.500. Και τερνώνω automatic drop να μας το ρίχνει μόνο του. Την πετάει και συνεχίζουμε εμείς τώρα. Μόλις κλείσει, μαζεύει. Τέλεια. Την πρώτη την έβγαλε γρασιδάκια. Άρα, ό,τι έχεις από πριν και πας να μαζέψεις το επόμενο, στο βγάζει κατευθείαν το επόμενο. Δηλαδή, εμείς είχαμε τώρα το straw, το έβγαλε κατευθείαν γρασίδι. Αυτό στο μπέλερ ρουφάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με τον Bottinger που έχουμε στο ράφα που παίζουμε. Παίρνει πολύ, είναι μεγαλύτερο το τέτοιο μπροστά, βλέπετε. Έχει πολύ μεγάλη αναρρόφηση. Και τη μαζεύει και δεξιά να φύγει λίγο. Το μαζεύει, ενώ το άλλο δεν το μάζευε. Εδώ βγάζει λίγο όπως βλέπετε. Έχουμε γυρίσει από εκεί μέχρι εδώ και έχουμε μαζέψει μόνο 4.000 λίτρα. Μόλις μπούμε στα μέσα, θα γεμίζει κάθε λίγο και λιγάκι. Μία σειρά μπορεί να βγάζουμε και δύο μπάλες, δεν θα βγάζουμε γιατί είναι 7.500 λίτρα, αλλά ανά μια μισή σειρά θα βγαίνει. Κάναμε δύο σειρές εδώ πέρα, έτσι, headland, από πάνω ειδικά, εδώ έκανα μία. Και μετά το πήγαινα πάνω κάτω να πηγαίνουμε πιο εύκολα, μην γυρνάμε συνέχεια γύρω γύρω. Θα πηγαίνει πιο εύκολα πιστεύω. Αλλά είναι από τους καλύτερους μπέιλερ αυτός εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ τώρα γυρνάς. Θα το μαζέψει εδώ πέρα στην άκρη. Εντάξει, δεν το μαζεύει. Πήγαμε στην άλλη άκρη. Πού να το μαζεύει. Αλλά είναι πολύ δυνατός. Μαζεύσαμε. Τέλεια. Έχουμε βγάλει ήδη μία, δύο, τρίτη μπάλα. Και είναι και 7.500. Αλλά η μία ήταν σχεδόν έτοιμη με το γρασίδι. Με το straw. Κοιτάξτε εδώ, το μαζεύει, ρε φίλε. Δυνατός μπέλερ. Το μόνο κακό που έχει. Κακό. Το μόνο ελάττωμα που έχει είναι ότι δεν κάνει και rap ταυτόχρονα, δηλαδή να το κάνει, να το τυλίγει, να το κάνει silage. Μόνο αυτό το κακό έχει. Αλλιώς, άμα είχε και αυτό, θα ήταν ο καλύτερος μπέιλερ που υπάρχει, πιστεύω. Ανά μια μισή σειρά από ό,τι βλέπω, ανά μια μισή σειρά θα βγάζουμε μπάλα εδώ.
και ακόμα είμαστε με το έξω το περισσότερο. Και εδώ όπως βλέπετε παίρνει 1500-2000, γεμίζει. Αν ήταν μεγαλύτερη σειρά θα κάνουμε και λιγότερη δουλειά, αλλά και με 6,5 μέτρα πιστεύω για αρχή τη βγάζουμε άντα τη δουλειά μας και για αυτό το χωραφάκι που είναι σχετικά μικρό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τώρα βγάζουμε άλλη μία μπάλα, κάνε πίσω, ωραία. Έχουμε βγάλει αρκετές, έχει πάει καλά η παραγωγή εδώ πέρα, πάρα πολύ καλά. Και αυτές τώρα θα τις φυλάξουμε κάπου εδώ στην ακρούλα και θα τις ρίχνουμε στα προβατάκια μας. Οπότε θα κατέβω σε λίγο κάτω να πάρουμε το bail loader, θα πάρω και το πυρούνι που έχω για τις μπάλες και θα τις ρίχνω έτσι μετά, μία-μία. Οπότε κομπλέ ρε φίλε. Τώρα μπορούσα να βγάλω άλλη μια μπάλα 5.500 λίτρα. Όχι, δεν μπορούσα. Δεν έχω τόσο γρασιδάκι. Λίγο έχω εδώ πέρα. Το μαζέψω και αυτό για να μην είναι μέσα εδώ στο γρασίδι. Δεν μου αρέσει. Και βλέπετε, φαίνονται και οι πέτρες που δεν είχαμε κάνει το πάτημα εδώ πέρα. Όχι πάτημα, το μάζεμα για τις πέτρες δεν το είχαμε κάνει εδώ πέρα και φαίνεται. Δεν μας πειράζει. Ελπίζω να θα κάνει λίγο ζημιά πιστεύω στο μηχάνημα γιατί το έχουν φτιάξει αυτό να... με τις πέτρες. Έχει αυτό το μηχανισμό. Οπότε στα μαχαίρια στο τέτοιο μπορεί να τελειώνει να χαλάνε πιο γρήγορα στο mower. Έχω 5.000 λίτρα μέσα και θα μείνουν για την επόμενη φορά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα δεν το έχουμε βάλει μπροστά για front loader, οπότε θα χρειαστεί να πάρουμε αυτό. Το βάλτρα, σε αυτό έχουμε το front loader. Και ίσως τις δουλειές εδώ πέρα στο γρασίδι το κάνουμε με το βάλτρα, μην φέρουμε το μεγάλο πάνω, γιατί πιστεύω άνετα το κάνει τη δουλειά εδώ πέρα, ό,τι χρειαστεί. Έχουμε 3 και 3-6. Και 3-9 μπαλίτσες, 9 μπάλες επί πόσο είναι 7.500 λίτρα, είναι κοντά στα 67.000 λίτρα. Πολύ καλά το βγάλαμε. Άρα 67.000 λίτρα με 5.500, 12 μπάλες θα βγαίνουν, 12 μπάλες silence θα βγαίνουν. Μπορούμε και έτσι να τα το βγάλουμε και να βάλουμε εκείνο το fermenting silo που έχει βάλει ο Ράφα, που έχει ένα χώρο έτσι και τις πετάς μέσα τις μπάλες και τις κάνει silence. Θα τις κάνουμε μεγάλες και τις πετάμε απλά μέσα και θα γίνονται και αυτές silage. Και μετά πρέπει να πάρουμε ένα... Μπορεί και το trailer το δικό μας να παίρνει το silage. Οπότε θα το μεταφέρουμε έτσι. Και είναι και μεγάλο το trailer το δικό μας, μην ξεχνάμε. Θα το σικάρω άμα μαζεύει. Άμα παίρνει μέσα silage θα είναι πολύ καλή λύση. Πήγε μεσημεράκι, 3 η ώρα κιόλας. Δεν έπαιξε γέλαση σήμερα η μέρα. Κάναμε μεταφορά 3 trailer με ζώα. Κάναμε mow. Κάναμε τώρα windrow, κάναμε και μπάλιασμα, κάνουμε τώρα και μάζεμα μπάλες και θα ρίξουμε και στα προβατάκια. 6 δουλειές έτσι ταυτόχρονες, μπαμ μπαμ τις ξεπετάξαμε σε μια μέρα. Και φτάσαμε λοιπόν, πάμε από εδώ να μαζέψουμε αυτές τις μπάλες που είναι εδώ κάτω και μετά να μαζέψουμε και τις άλλες που είναι πέρα. Τώρα έχω φέρει ολόκληρο τρέιλερ εδώ για 9 μπάλες. Οπα, πα, 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 πα. Μία μπάλα. Δύο μπάλες, τσεκάρετε πόσο μεγάλες είναι. Οπα, δεν τραβάει. Τι έγινε. Όπα, έχω γυρίσει τα πυρούνια κάτω. Και είχαν καρφωθεί, λέω, δεν στρίβει καθόλου. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Α, έχω παραπάνω, έχω και μία μέσα εδώ μάλλον. Δεν την είχαμε τρεις αυτή. Έξι, 7, 8, 9. 10 μπαλίτσες τελικά, παιδιά. Άρα είμαστε σε 75.000 λίτρα. Περισσότερο ακόμα. Τέλεια. Και αυτή τη μία. 10 μπάλες. Μπάλες εδώ. Κάτω. Unload bales here. Τέλεια. Αναστροφή. Και αφήνουμε και το bail loader εδώ. Πάμε την άλλη μεριά καλύτερα να είμαστε σίγουροι.
Έλα πίσω, ωραίος. Όπα. Καρφώνουμε τη μία εδώ την κάτω. Καλύτερα μία-μία, γιατί από ό,τι βλέπω δεν τη σηκώνουμε. Πάμε πρώτα την πάνω. Ούτε 7.500 λίτρα σηκώνει, φίλε. Το καταφέραμε λίγο, θα βάλουμε αντίβαρο στο επόμενο επεισόδιο. Έλα, το πάμε ίσα ίσα τώρα για να ταΐσουμε λίγο τα ζωάκια μας. Το πάμε με Σούζα τώρα. Σούζα την πίσω μεριά όμως. Την άλλη, κάνουμε και μπάντες. Αφήνουμε εδώ, έλα. Ωπα, δεν τη σηκώνει καθόλου, ρε φίλε. Πήρε 7.500 μέσα. Πόσο παίρνει το πεν, να δούμε πόσο παίρνει το πεν. Παίρνει άλλη μία και δεν την πάρει όλη. Μια χαρά είμαστε. Πω, όμως έλεγε αντίβαρο, γιατί είναι και μικρό το τραχτεράκι και μεγάλες μπάλες και δεν την καταφέρνει. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς με τα πυρούνια αυτά να φορτώνεις και δύο παραπάνω μπάλες. Αλλά τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ εμείς, δύσκολο τα πράγματα. Αυτή έχει μείνει 3.500 λίτρα. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, σήμερα βάλαμε τα προβατάκια μας, τα πρώτα προβατάκια μας. Και είμαστε σε αυτό το μέρος τώρα εδώ πέρα. Πιστεύω το καλύτερο μέρος που μπορούσαμε να βάλουμε τα προβατάκια μας. Έχουμε και το γρασιδοχώραφο, ωραίο. Και θα βάλουμε και κάποια υποστηγάκια εδώ πέρα να φυλάμε τα πράγματα. Και ίσως βάλω άλλο ένα υπόστεγο να έχω να φυλάω τις μπάλες. Θα το δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Εδώ είναι η πόρτα. Εδώ δεν είναι η πόρτα. Εδώ μπορώ να φυλάω ένα τραχτεράκι π.χ. τις μπάλες και να παίρνω από εδώ μπάλες. Να δούμε μήπως βρούμε κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο bay loader. Να τις στηβάζει εδώ και θα το φτιάξουμε εμείς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Και εδώ μπορώ να βάζω πράγματα. Εδώ βγάζει και το τέτοιο. Οπότε μπορώ να βάλω εδώ πέρα τις παλέτες. Άμα θέλω να τις στηβάξω και να πάρω περισσότερες. Οπότε, βάλαμε προβατάκια σήμερα. Κάναμε όλες τις δουλειές που χρειαζόντουσαν. Τα ταΐσαμε. Είναι στην πένα. Τώρα θα αρχίζει να ανεβαίνει και το health τους και το reproduction. Όταν ανέβει το health θα αρχίζουν να παράγουν και το μαλλί. Οπότε στον επόμενο μήνα πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι και θα μπορούμε να αρχίζουν να βγάζουν μαλάκι. Είναι έτοιμες. Τα προβατάκια είναι έτοιμα. Είναι 8 μηνών. Οπότε αρχίζουν. Δεν πήραμε μικρά για να περιμένουμε 8 μήνες για να αρχίζουν να κάνουν παραγωγή. Είναι μια χαρά. Θα αρχίζω εγώ να συμμαζέψω κάποια πραγματάκια κάτω. Θα πάρω αυτό. Θα πάρω και το βάλτρα κάτω. Για να βάλουμε και ένα αντίβαρο πίσω για να το έχουμε εδώ πέρα για τις μπάλες. Αλλά πιστεύω εδώ πέρα με το front loader θα πηγαίνει μπαμ μπαμ εδώ πέρα. Μία μπαλίτσα που χρειάζεται δύο, είμαστε κομπλέ. Οπότε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε, πείτε μου πώς σας φάνηκε και προτείνετε κάποια ιδέα που θέλετε να υλοποιήσουμε εδώ πέρα στη φάρμα μας. Στο επόμενο μήνα θα δούμε τι άλλα μπορούμε να κάνουμε. Θα σπείρουμε ένα χωράφι ακόμα και θα περιποιηθούμε τα άλλα. Θα ρίξουμε και λίγο λιπασματάκι εδώ στο χωράφι. Οπότε είμαστε κομπλέ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.